το στάδιο των αρετών ινέοκτε και η Εκκλησία μας προβάλλει σήμερα μίαν πνευματικήν τριλογία στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα «Πανιερότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστών ιερατείων, αγαπητοί μου αδελφοί», και αυτή την πνευματική τριλογία θα θέλαμε σήμερα στον άμβονα τούτο να ψάξουμε και να προσεγγίσουμε για να δούμε τα μέσα αυτά τα οποία η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει προς ενίσχυση του αγώνα και του αγωνιζόμενου χριστιανού. Αυτή λοιπόν η πνευματική τριλογία είναι πρώτον η αλληλοσυγχώρηση, η οποία αλληλοσυγχώρηση είναι ένα μεγάλο άθλημα το οποίο συνδέεται με τη δυνατότητα του ανθρώπου να αγαπά και συνεπώς συνδέεται με μίαν προοπτική παγκόσμιας ειρήνης, ομόνοιας και αρμονίας των λαών. Ο δεύτερος λόγος της τριλογίας αναφέρεται στη νηστεία, η οποία ασφαλώς συνοδεύεται από όλα τα άλλα πνευματικά αθλήματα και ενισχύεται η νηστεία, προσευχή, άσκηση, πράγματα τα οποία δεν απομονώνονται και δεν θεοποιούνται, αλλά αποτελούν μέσο, βοήθεια του ανθρώπου για να φτάσει στον προορισμό του. Και το τρίτος λόγος λοιπόν είναι ο πνευματικός θησαυρός. Τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά αποτελεί θησαυρό στη ζωή του ανθρώπου αδαπάνητο και ο οποίος πρέπει αυτός να επιλέγεται και να φυλάσσεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου από τον θησαυρόν εκείνον ο οποίος δαπανιέται και δεν γίνεται ποτέ κατάκτησης του ανθρώπου. Η αλληλοσυγχώρηση λοιπόν συνοδεύεται με την αγάπη στον συνάνθρωπο και στην πρόκληση των μαθητών στον Χριστό πόσες φορές πρέπει να συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας, εάν είναι 7 φορές και ο Χριστός απαντά 70 επτά, που σημαίνει ότι ο αγώνας της αγάπης και της συμφιλίωσης, της αλληλοκατανόησης και της αλληλοπεριχώρησης στις ανθρώπινες σχέσεις πορεύεται μέσα από αυτό τον δρόμο της αλληλοκατανόησης, αλληλοσυγχώρησης και της έκφρασης πραγματικής αγάπης. Μιας αγάπης θυσιαστικής, μιας αγάπης η οποία να υπερβαίνει την καθημερινότητα. Και αυτό το βλέπουμε και το κατανοούμε στις μέρες μας. Εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, όπου καθημερινά υπάρχει μια φρίκη, ένας φόβος, μια ανασφάλεια, μια ψυχική ταραχή, μια κατάσταση τραγικότητας Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Εκκλησία προβάλλει την αλληλοκατανόηση και την αγάπη των πλησίων ως δοτική κατάσταση των γιατρών στους ασθενείς, των νοσηλευτών στους ασθενείς τους, στον κάθε ένα από μας, τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας, για τον οποίον μίλησε την προηγούμενη Κυριακή ο Πανιερότατος Άγιος Κύκου και εξέθεσε λοιπόν την ανάγκη της φιλοξενίας, της επίσκεψης των ασθενών, την επίσκεψη των φυλακισμένων, της αγάπης στον κάθε άνθρωπο. Αυτό το νόημα έχει λοιπόν αυτό ο πρώτος λόγος της αλληλοσυγχωρήσεως. Δεν είναι ένας κενός λόγος,
δεν είναι μια απλή κουβέντα που δεν έχει αντίκρισμα. Η αλληλοσυγχώρηση λοιπόν συνοδεύεται με την έμπρακτη δοτικότητα στον συνάνθρωπο, στον κάθε ένα, όχι μόνον των οικείων, όχι μόνον των ομοεθνών, όχι μόνον του αυτού φίλου, ανεξαρτήτως φίλου, φιλής, έθνους, θρησκείας, κοσμοθεωρίας, διότι τις μέρες μας εμφανίζονται άνθρωποι με τέτοια αθεϊστική προπαγάνδα, βλέποντας την ευκαιρία αυτή των κλειστών ναών, την δυσκολία η οποία υπάρχει στην αντιμετώπιση της πανδημίας, και βλέπουμε την ανάπτυξη της αθεϊστικής ιδεολογίας, η οποία όμως είναι τόσο ξεπερασμένη και τόσο μισητή που δεν αναπαύει την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο άνθρωπος, αν οθρώσκει να συναντήσει τον Δημιουργό Θεό του, δεν ακούει τα βόρβορα νερά, αλλά θέλει το καθάριο νερό, θέλει τον καθαρό αέρα να αναπνεύσει, μακριά από τις εμπάθειες, μακριά από τις φτηνές αναφορές, μακριά από την περιφρόνηση των αρχιερέων, των ιερέων, των διακόνων, των θεολόγων και των ανθρώπων αυτών που αποτελούν τον πυρήνα του αντίλογου στη σύγχρονη και διαχρονικά αθεϊστική προπαγάνδα. Δεν προπαγανδίζει η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει μια ιστορία δυσχιλιετή, όπου το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να προβάλλει την αγάπη στον πλησίον και στον τριαδικό Θεό, όπως ακούσαμε προηγουμένως. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον, διότι αυτό προβάλλει η Εκκλησία, την προοπτική της θεώσεως, τον δρόμο της αγιότητος, και αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο λόγος της τριλογίας της σημερινής του Ευαγγελίου του Ματθαίου, που μας θέτει μπροστά μας στο στάδιο των αρετών ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Είναι το στάδιο λοιπόν της νηστείας. Η νηστεία δεν είναι μια δίαιτα. Η νηστεία είναι μια πνευματική άσκηση, η οποία συνοδεύεται με την προσευχή, συνοδεύεται με την αγρυπνία, συνοδεύεται με την φιλανθρωπία. Δεν είναι σλόγκαν οι αξίες και οι αλήθειες της Εκκλησίας. Είναι οντολογικές και υπαρξιακές αλήθειες που βιώνονται από τον καθένα μας μέσα στο στάδιο των αρετών της καθημερινής μας ζωής. Γι' αυτό και δεν προσευχόμαστε μόνο μια εβδομάδα. Αδιαλείπτως προσευχόμαστε. Και δεν είμαστε για μία νηστεία η οποία να έχει περιοριστικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, η νηστεία, η προσευχή είναι αυτή η αδιάλειπτη κατάσταση που ανεβάζει τον άνθρωπο στον ουρανό, αλλά συγχρόνως τον πηγαίνει σε αυτήν την παράλληλη κοινωνία της αγάπης με τον συνάνθρωπο, το κάθε αυτό δημιούργημα του Θεού, την εικόνα του Θεού. Ας είναι και αμαρτωλός, τελώνης, πόρνης, ληστή. Σε αυτήν όλη λοιπόν την κατάσταση ανεβάζει η νηστεία, και όχι μια διαιτητική συνταγολογία η οποία περιορίζεται και εγκλωβίζει σε αυτή την αυστηρότητα του πόνου, του φόβου, της αυστηρότητας και μιας κατάστασης η οποία δημιουργεί ενίοτε και σε απελπισίες, διότι δεν χάνονται τα κιλά που θέλουμε. Ο τρίτος λόγος της τριλογίας λοιπόν είναι ο θησαυρός. Ο θησαυρός ο πνευματικός. Όπου είναι ο θησαυρός μας, λέει ο Χριστός, εκεί είναι και η καρδιά μας.
εάν ο θησαυρός μας είναι σε έναν πλουτισμό, η απάντηση της Εκκλησίας είναι «πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού». Πόσες φορές δεν είδαμε πάμπλουτους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κατανοήσει ότι ο πλούτος είναι διαχειριστές του πλούτου, δεν είναι ιδιοκτήτες του πλούτου. Τίποτα το οποίο δεν μας συνοδεύει στην μεταθάνατο ζωή δεν είναι δικό μας. Δικό μας λοιπόν, γι' αυτό και λέει ο λαός, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Δικό μας λοιπόν είναι ο θησαυρός της ψυχής μας, ο θησαυρός ο πνευματικός, η πνευματική άσκηση, η πνευματική ανάταση. Ο θησαυρός μας βρίσκεται στον Παράδεισο, βρίσκεται στην αιωνιότητα, βρίσκεται μέσα στη χάρη της Εκκλησίας, μέσα στις προοπτικές της ένωσης του ανθρώπου με τον Τριαδικό Θεό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, κάθε θησαυρός που μαραίνεται, που εξαφανίζεται, είναι πεζός και αχρίαστος, μόνον ως χρήση στην καθημερινή ανάγκη του ανθρώπου είναι υπαρκτός και αναγκαίος. Όταν όμως η καρδιά του ανθρώπου κολλάει στον πλούτο, στον θησαυρό του πλούτου της αμαρτίας, τότε αυτή είναι και η εξάρτησή του. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε ότι ο θησαυρός είναι άνθρακες εάν δεν έχει την προοπτική να ανεβάζει πνευματικά τον άνθρωπο. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτόν τον θησαυρό να τον μοιραζόμαστε. Αυτόν τον θησαυρό σήμερα που υπάρχει μέσα σε αυτήν την τραγική πανδημία, η οικονομική παγκόσμια κρίση, όπου βλέπουμε χώρες παντοδύναμες να γονατίζουν, οι θησαυροί τους αποδεικνύονται ως κάτι το τυποτένιο και αχρίαστο. Και σήμερα αναζητείτε ένα εμβόλιο, αλλά αναζητείτε από τον κάθε ένα αγάπη, στήριξη, προσπάθεια να συμπορευθούμε μέσα από αυτόν τον κοινό αγώνα προς την πορεία της αιωνιότητος, να υπερβούμε τον φόβο, τον τρόμο, την δυστυχία, την καθημερινότητα η οποία μας ματώνει και μας δημιουργεί τόσα ψυχολογικά τραύματα. Χρειάζεται λοιπόν ο θησαυρός μας να είναι ο θησαυρός ο αδαπάνητος, η αγάπη η οποία προσφέρεται. Τα μυστήρια της Εκκλησίας να είναι ο θησαυρός μας. Η Θεία Ευχαριστία, η οποία είναι η ύψιστη προσφορά αγιοποίησης του ανθρώπου. Μια προσφορά η οποία πραγματικά μας ενώνει με τον Χριστό και μας αυθαρτοποιεί. Αυτός λοιπόν είναι ο θησαυρός μας. Γι' αυτό λοιπόν μπροστά στο στάδιο των αρετών ο Χριστός μας έδωσε σήμερα λοιπόν μέσα από το ευαγγελικό ανάγνωσμα του Ευαγγελιστή Ματθαίου έναν οδηγό πνευματικής ζωής και πνευματικής πορείας, ώστε να φτάσουμε στον στόχο της ύπαρξής μας, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αγιότητα, η θέωση, η ένωσή μας με τον Τριαδικό Θεό, με αυτά όλα τα πνευματικά μέσα που μας ανέφερε σήμερα το Ευαγγέλιο. Αμήν.